Λοιπόν, καλησπέρα, είμαστε εδώ με τον Γιώργο. Θα κάνουμε μια παρουσίαση. Έτσι βλέπετε νέο αμάξι στο κανάλι. Καλοτάξτε να πούμε στον Γιώργο. Λοιπόν, πες μας τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πεζό 208 του 19, Kia 200 κυβικά το κύλινδρο βενζίνη, ατμοσφαιρικό 82 άλλο. Λοιπόν, τα ακούσατε. Πάμε να σας κάνω εγώ ένα έτσι walk around. Δεν πρέπει να βλέπετε το πλαϊνό, το προφίλ ας πούμε. Έτσι θα έχουμε και το φως. Να, εδώ βλέπετε το χρώμα στον ήλιο, είναι ένα ωραίο ανθρακί, έτσι. Πίσω εδώ. Λοιπόν, το δείξαμε απ' έξω. Πάμε να σας δείξουμε λίγο πώς είναι και μέσα, έτσι. Ξεκινήσουμε μπροστά ή πίσω. Μπροστά, μπροστά. Εντάξει, παιδιά, πολύ ευρύχωρο. Λοιπόν, μηχανικό κυβότιο 5 σχέσεων. Το δείχνω κιόλας. Πεντάρι, έτσι. Το μοντέλο του 19-20. Αυτό το 19. Λοιπόν, πάμε να κάτσω και πίσω. Εντάξει, τώρα πίσω, παιδιά, επειδή το κάθισμα είναι τρίμα πίσω, δεν ακουμπάω όμως, έτσι. Εντάξει, γενικά δεν είναι και κάποιο πολύ μεγάλο αμάξι. Συγκίνητο πόλης είναι. Ναι, είναι αμάξι πόλης. Αλλά για μεταφορές μέσα στην πόλη μπορούν να κάτσουν δύο άτομα σχετικά αν τα πίσω. Ναι, όχι, όχι. Δεν έχω και θέμα με το κεφάλι. Είμαι 1,89. Δεν έχω θέμα πάνω. Έτσι. Λοιπόν. Α, πίσω και από πίσω εδώ. Ωραία, νομίζω το δείξαμε. Θα μας πει και πρώτες εντυπώσεις τώρα ο Γιώργος, πώς του φαίνεται. Έτσι. Θα τα πούμε στον δρόμο. Θα τα πούμε, ναι, στον δρόμο. Οπότε, λοιπόν, να δείξουμε και λίγο το μοτέρ. Μια και τα δείξαμε όλα. Εντάξει, πολύ καθαρό το αμάξι. Βλέπετε ότι είναι καινούριο. Εδώ δείχνουμε τη λάδια. Σκοπή. Εδώ, το τάλ. Ε. Το τάλ πιστεύει το τάλ. Ε. Άχι, καινούριο το τάλ. Τι να δείξω. Τίποτα. Έτσι. Τίποτα. 10.000 χιλιόμετρα. Απλά λίγο να το δείτε λίγο με τις πολλαπλασίες του. Το κίνδυνο. Έτσι. Βλέπουμε ότι το κίνδυνο έχει καλά. Ψυχτικά. Υδρά καθαριστήρων. Πρέπει να βρούμε αυτό. Ναι, πρέπει να βρούμε αυτό. Πρέπει να βρούμε αυτό. Και λαδάκι. Ωραία, θα βάλω και αυτό το κλειπάκι μέσα. Μάθημα για όσους δεν ξέρουν. Τι είναι αυτή εδώ η τάπα, η οποία δεν είναι πλαστικό σκληρό, είναι αναμονή για κάτι. Λοιπόν, για όσα είναι diesel. Για τα diesel, ναι. Για τα blue. Για να βάζεις AdBlue. Τα έχουν και στα βενζίνες, επειδή έχουν το ίδιο, την ίδια τάπα, ας πούμε, κρατάνε, βάζουν μια τυφλή εδώ, τέτοια. Για το AdBlue είναι αυτό. Και ένα κοντινό στο πίσω φανάρι, με 3D έτσι λεπτομέρειες και το φρένο. Έτσι, περίμενε. Τώρα, άστο και πάτα το πάλι. Για να καταλάβουν η κάτω γραμμή είναι το φρένο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δείξουμε και χώρο αποθηκευτικό πίσω, έτσι. Για το μέγεθος είναι βλέπετε πολύ μεγάλο. Συγκριτικά για να έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης πόσο... Αυτή είναι μια ξάδα νερά, ας πούμε. Μια τσάντα κανονική μεγάλη, ας πούμε, ορειβασίας. 25 λίτρη τσάντα. Και το μεγαλύτερο σύνδι, δείτε εδώ. Οπ, τι έχουμε εδώ. Κανονική ρεζέρβα. Για να μαθαίνετε μερικοί Γερμανοί, έτσι, μερικοί με τα BMW που δεν έχει ούτε εκεί επισκευή σε μένα. Ακριβώς. Άμα μείνεις. Τέλος. Όχι, εδώ κανονική ρεζέρβα. Κανονικά. Γρήλος. Κανονική ρεζέρβα. Ναι, μπουλονόκλειδο. Τα πάντα. Όλα. Τα μόλα. Όλο τι. Είναι όλο τι. Όλο τι. Εμένα να σας δείξω τι έχει να γελάσετε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε την δοκιμή. Εδώ πέρα με τον Γιώργο. Καλησπέρα, εγώ μένα. Λοιπόν, γαμάτο φαίνεται.
το πλάνο, δες εδώ. Όλοι είναι. Έτσι νομίζω τραβάω, κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε, έτσι, για τη βενζίνη. Συνήθως θα πάμε τώρα για γέμισμα. Θα πάμε για βενζίνα. Θέλετε έτσι, να αλλάζει και ταχύτητες. Τρελά φαίνεται. Πολύ καλή χωμόνωση έχει, ε. Τίποτα, πραγματικά. Αρκετά καλή. Και πηγαίνουμε 100, ε. Είμαστε 100 αυτή τη στιγμή. Ναι, όντως έχει πιο σκληρή ανάτηση από το C3. Το C3 είναι λίγο πιο σκληρό. Ναι, ναι, ναι. Και δεν παίρνει τόση κλίση στροφή. Όντως. Εντυπώσεις, δεν σημαίνει που το έχεις. Το έχω γύρω στη μία εβδομάδα αυτή τη στιγμή. Έχω κάνει περίπου 800 χιλιόμετρα. Το μεγάλο θετικό είναι η κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή. Να το δούμε τώρα εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε μέση κατανάλωση. 7%. Καθαρό. Τα τελευταία 676 το είχαμε μηδενίσει κιόλας. Εντάξει, προφανώς ανοιχτό δρόμο πρέπει να είναι και πιο κάτω, φαντάζομαι, έτσι. Είναι αυτό είναι μεικτός κύκλος. Μεικτό, ναι. Να πούμε, βρισκόμαστε στην άλλη περιοχή, πάμε προς Ηλιούπολη. Όχι, και είναι, παρότι είναι λίγο πιο σκληρή, δεν διαβάζει το δρόμο, δεν είναι σκληρή να σε ενοχλεί, δηλαδή. Είναι όχι, ωραίο, ναι. Πολύ. Τα απορροφάει όλα. Εδώ εργαλείο για σκάψιμο. Κανονικά. Έχει πάει πάρα πολύ ωραία. Α, επίσης να πω ένα ευχαριστώ. Είδα, φτάσαμε 400 εγγραφές. Δεν ξέρω αν το είπα το ευχαριστώ στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε το λέω τώρα. Έτσι, συνεχίζουμε δυνατά. Γι' αυτό πατάμε εγγραφή. Like στο κανάλι. Όλοι like, subscribe και έρχονται και άλλα βίντεο. Θα δείξουμε και άλλο 208. Ενεργοποιούμε το καμπανάκι. Να μας ειδοποιήσει για κάθε απλό. Έτσι, έτσι. Εδώ αυτό τι είναι. Τι γίνεται εδώ. Μας την πέσανε, G63. Αυτό είναι λίγο πιο αργό από το δικό μας. Αυτό όμως πιστεύω ότι όσο βγάζεις εσύ κάθε γέμισμα, με το ζόρι να βγάζεις τα μισά. Βασικά δεν βγάζεις τα μισά. Τι λέω. Τριπλή κατανάμε. Και σκέψου ότι το ντεπόζιτο του θα είναι το διπλό. Χαλαρά. Αυτό σκέφτεται. Αυτό είναι στα 50 λίτρα. Ναι, αυτό εκεί θα είναι 90 λίτρα, 85 λίτρα θα έχει ντεπόζιτο. Εντάξει. Λοιπόν, μην αλλάζουμε θέμα. Άλλο αμάξι θα δείξουμε σήμερα. Δούμε τι χάρη έχει το πεζό σήμερα. Άλλη μέρα, G63. Ναι, άλλη μέρα, G63. Να, έτσι να φαίνεται και πινακίδα. Α, σου πήκε. Α, το έκανε. Σου πήκε. Το έκανε. Δεν τράβει. Και έτσι να δείξω. Λοιπόν, βλέπετε, εντάξει. Είπαμε θα του κάνεις και μια αναβάθμιση τώρα στο λογισμικό εδώ. Αυτό τώρα είναι η έκδοση active. Δεν είναι η full βασική. Έχει μερικά extra. Έχουμε π.χ. το cruise control. Αυτή τη στιγμή το λογισμικό της οθόνης δεν είναι το πιο πρόσφατο. Είναι αρκετά παλιό. Το οδήγηση τι είναι? Εδώ στον οδήγηση δεν έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή. Okay, ναι. Δεν ξέρω τι θα έρθει. Το μόνο που μπορείς να ρυθμίσεις είναι το traction. Το traction, ναι, ναι. Κάποια ορματάκια του cruise. Έχει και για τα λάστιχα. Διάγνωση για τα λάστιχα είναι βασικά. Η πίεση των λαστιχών. Εντάξει. Συντήρηση. Έχουμε ξεπεράσει τα λάστιχα. Ναι, γι' αυτό ανάβει παιδιά και το τσακιδάκι. Okay.
Δεν έγινε κάτι. Είναι για το service μας αυτό. Ναι, ναι. Γιατί τώρα ρυθμίσει αυτοκίνητο π.χ. δεν έχει τίποτα κακή. Γιατί στάθμευση έχει, απενεργοποιείται ο υλοκαθαρίστας πίσω. Α, πίσω. Έλα ρε, παιδιά, πολύ έξυπνο όμως. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει. Και κατά πόσο σημαίνει βασικά. Στην όπιστε. Κοίτα τι έχουν βάλει. Ναι, νομίζω είναι λίγο άχρηστο γιατί σκαλιά ο υλοκαθαριστήρα δεν έχει συνεχόμενη λειτουργία. Ναι, ναι. Εκτό αν είναι τόσο δυνατή που βροχή που μετά δεν θα βλέπει. Ναι, ακριβώ. Δεν ξέρω, εντάξει. Για κάποιο λόγο. Αν δεν βλέπει τη βροχή, νομίζω ότι ο υλοκαθαριστήρα. Εντάξει, κάπω θα το έχουν σκεφτεί, α πούμε. Κάπω θα το έχουν σκεφτεί. Για να το έχουν κάνει. Connect Up τι είναι για να βάζει το κινητό. Ναι, νομίζω έχει μια εφαρμογή πεζό αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε κατεβάσει. Νομίζω λέγεται My Pezo. Όπω έτσι. Έχει Apple CarPlay. Αυτή τη στιγμή όχι. Με την αναβάθμιση που τώρα θα γίνει σε λίγες μέρες στο service, θα μπει Apple CarPlay και Android Auto. Ενσύρματο, δεν είναι ασύρματο. Α, ναι. Το ασύρματο γενικά σε πολλά αυτοκίνητα, έτσι και. Και αυτοκίνητα με, που είναι πολύ ακριβά, ας πούμε, δεν το έχουν βάλει ακόμα το ασύρματο. Δηλαδή, ναι, σε λίγα, ναι, σε λίγα αυτοκίνητα υπάρχει το ασύρματο Apple CarPlay και το Android Auto. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, τους κοστίζει τόσο πολύ να το βάλουν, δεν ξέρω. Αλλά δεν το έχουν βάλει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχει το καινούριο Γιάρης. Δεν έχω μπει σε καινούριο Γιάρης. Νομίζω πως όχι, κι αν έχει. Αλλά νομίζω πως όχι, όντως. Θα είναι ενσύρματο. Λακκούβες έτσι, χαλαρά. Κανένα πρόβλημα. Πώς βλέπετε. Τη σπέρνει εκεί ήσυχα αρκετά. Ναι, δεν έχει. Ούτε κουνιέται πάρα πολύ, ούτε είναι ενοχλητικές. Εντάξει, πολύ λειτουργικό τιμόνι, ξέχασα να το πω. Έτσι. Ναι, εντάξει, ρυθμίσει για ήχου, πηγή. Φώτα και τέτοια αυτόματα. Πώς τα λένε. Αυτό δεν έχει αυτόματα φώτα, όχι. Έχουμε τα φώτα ημέρα μπροστά που είναι LED. Okay. Αλλά έχει φωτομίχλη που είναι επειδή είναι τη έκδοση active, νομίζω. Ναι, έχει φωτομίχλη. Ναι, ναι. Τι άλλο να πω. Πίσω, τα πίσω φωτιστικά σώματα είναι και αυτά LED. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να φάνει και νομίζω απ' έξω. Πρέπει να φάνει και τώρα. Μπορούμε να το δείξουμε και μετά. Γίνεται και άλλο πλάνο, ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Μαύρη λάκα. Ευτυχώς δεν έχουν βάλει μαύρη λάκα σε χαμηλό σημείο όπως είναι στο Y92, γιατί όταν την ακουμπάς τη μαύρη λάκα μένουν πάνω δαχτυλικά αποτυπώματα. Ευτυχώς εδώ πέρα δεν την ακουμπάς, οπότε είναι ωραία. Μόνο σημείο που ακουμπάς πιο πολύ είναι εδώ στις πόρτες, οι χειρολαβές. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά εμένα, ας πούμε, έχει όλη την κεντρική κονσόλα μέχρι πίσω με μαύρη λάκα εδώ. Το οποίο γίνεται χάλια συνέχεια. Συνέχεια και μετά. Ναι, ναι, και εδώ στο ταμπλό έχει. Το οποίο γίνεται χάλια. Εντάξει, χωράνε άνετα μεγάλο μπουκάλι, χωρά εδώ. Στη θήκη της πόρτας, ας πούμε. Τι άλλο να δείξω. Τέσσερις ποτηροθήκες εδώ, κοντά στον οδηγό. Το τζαμάκι βοηθάει πολύ αυτό εκεί. Ναι. Να βλέπεις. Αρκετά πιστεύω. Δεν εμποδίζει. Ναι. Καθόλου. Δηλαδή σε σχέση με το κέντρο το Γιάρης, όχι την τελευταία γενιά, την προηγούμενη αμέσως, εδώ οι κολόνες αυτές δημιουργούν ένα τεράστιο τυφλό σημείο. Ναι, ναι. Που απ' έξω δεν φαίνεται. Το θυμάμαι, ναι, ναι. Έχω μπει σε προηγούμενο Γιάρης. Έτοιμος είναι αυτός. VTEC. Προσπαθεί να γίνει VTEC. Ναι, προσπαθεί. Στην κίνηση της Ηλιούπολης. Εντάξει, στην κίνηση, λογικό είναι, παιδιά, το έχουμε πει, ότι όλα τα αυτοκίνητα έτσι ανεβαίνει λίγο η κατανάλωση. Στο δείξαμε αυτό. Το SRC τι είναι? Ναι, source. Είναι και την πηγή. Α, source, για το που θα βάλεις. Να βάλουμε... Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε, γιατί θα μας κόψουν τον ήχο. Ναι, ναι. Στο YouTube. Κλασική βλακία αυτή. Ψηλακά μας μέσα. Ναι, ναι. Κατάλαβα, αλλά μπορεί να παίξει και από. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, ραδιόφωνο, iPod. Ναι, ναι, ναι. Και Bluetooth προφανώς. Και είπαμε, έχει και μια εφαρμογή που δεν κατεβάζει άμα θες. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργό αυτό. Τα ρυθμίσεις. Το σύστημα του εδώ πέρα. Βασικά. Τη οθόνη. Κάποια... Δεν έχει πολλές παραμετροποιήσεις για το ίδιο το αυτοκίνητο. Με την αναβάθμιση λογικά θα έχουμε περισσότερη πληροφορία. Η οθόνη στο αναβαθμισμένο σύστημα είναι ακριβώς ίδια. Οπότε απλά περνάνε το. Απλά θα σου περάσουν το νέο software δηλαδή. Μια χαρά θα έχεις και Google Maps δηλαδή. Ναι. Κατευθείαν συνδέουμε το κινητό. Εντάξει, βασικό αυτό για σαν extra, ας πούμε. Ναι, γιατί ούτε navigation έχει αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό. Είναι στις παραπάνω εκδόσεις.
Οπότε κρίμα να έχουμε τώρα 7 ίντσες αυτό. Νομίζω 7 ίντσες. Ναι, ναι, 7 πρέπει να είναι. Και μπορεί και παραπάνω. Χρειάζομαι το κινητό μου για να βλέπω το χάρτη, ξέρω εγώ. Όντως. Με βάσεις και πατέρες. Παίζει να είναι και παραπάνω γιατί το κινητό θα το τεστάρουμε το κινητό. Αυτό είναι εξάρι. Τι έχουμε εκεί. Κάμπριο όμως. Το κάμπριο χαλάει λίγο άμα το δείτε. Χαλάει πολύ την οραφή πάνω. Τα κάμπριο παιδιά είναι ωραία ανοιχτά. Το έχουμε ξαναπεί. Κλειστά όλα λίγο. Δεν ξέρω. Το σχετικό σου εδώ δεν κοιτάει καν. Το ενδιαφέρει τίποτα. Τεσάρι εκεί θα δείξουμε. Κάτσε να το κάνω αλλιώς. Εδώ. Τρέλο ναι, ντίζελ. Επειδή είναι και απ' έξω, συνήθως 99% θα φέρνει ντίζελ. Ωραίο χρώμα όμως. Είναι πιο ωραίο από το καινούριο τεσάρι αυτό. Έχει πιο ωραία μούρια. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Εντάξει, κάποιος που... Το υπόλοιπο τεσάρι 36. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το. Το υπόλοιπο τεσάρι. Ναι. Το καινούριο. Ναι, ναι, όντως. Η μούρη είναι αυτό, ναι, αυτό που είναι και το αμφιλεγόμενο. Αλλά η μούρη, ρε παιδί μου, αυτά τα. Σαν τον Κάστορα, ας πούμε, να είσαι. Δεν ξέρω. Κυκλοφορείς από τον Κάστορα. Λοιπόν. Εντάξει, το καινούριο έχει ξεφύγει και σε τιμή. Νομίζω κάνει κάπου 65-70.000 η πιο βασική έκδοση. Εντάξει, είναι λίγο. Όλα έχουν ξεφύγει στην τιμή πλέον. Όλα, όλα έχουν ξεφύγει. Εντάξει, απλά εκεί πέρα φαίνεται και η διαφορά ότι είναι σχεδόν 15.000 πάνω. Το έχει χτυπήσει και το έχει καλύψει. Εδώ πέρα. Να. Σύγκριση με σε 3 και ένα Cooper. Μαύρο. Μας πιάσανε κανονικά. Και εδώ 3008. Το facelift το καινούργιο. Ναι. Έχει υλικό το βίντεο. CHR. Το οποίο. 3008. Το έχω οδηγήσει και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και μακάρι να βρούμε ένα 3008 να κάνουμε review. Ναι, γιατί μακάρι να βρούμε. Είναι που αξίζουν. Α4. Όντως αξίζει για review. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Να δείξω. Έχει κόλπινγκ το δρόμο. Ναι. Οπα, οπα. Τσέλικα εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Τσέλικα έβγαινε με ένα καλό μοτέρ. Νομίζω. Για το 18 το κλασικό. Ναι. Βέβαια τα περισσότερα νομίζω δεν είναι με αυτό το μοντέρ. Πού είναι η βενζίνα. Έχουμε, έχουμε, μην αγωνίσεις τίποτα, δεν έχει κάψει. Όχι, δεν καίει. Δεν καίει σας λέμε. Λοιπόν, τρικύλινδρο είπαμε. Τρικύλινδρο και το, είπα, το είπαμε. Είναι ο πιο ορθέκο κινητήρας από τα δύο άλλα. Λοιπόν, εδώ 2008. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία και αυτό. Ήρθαμε Μπέργκον. Κάναμε και τοποθέτηση προϊόντες διαφήμιση τώρα. Τώρα θα γράψω από κάτι. Κανονικά. Λοιπόν. Οπότε, κόβουμε το βίντεο εδώ και συνεχίζουμε σε λίγο. Ω, πεντάρι, ωραίο. Εξάει κιόλα το τετρακίνητο. Σπάνιο να βλέπεις πεντάρι τέτοιο πάντως τετρακίνητο. Οπ, οπ. 7-18. Ωραία, τι αμάξι έχει εδώ. Δεν ξέρω αν φάνηκε. Πού ήρθαμε, όντως. Πώς έφερα. 7-18 το είδες. Ε250 κουπέ. Ρε, τι. Όπα και. Τι ήταν, 335, όχι, 320. Φάνω τι έχει πέρα το Mercedes. Τι παίζει εδώ πέρα με τα μάξι. 7-18 πρέπει να έχει καμία κατοστάρα. Μόνο. Παραπάνω. 7-18 μέτρα εκεί, Spider. Spider ήταν. Spider, αυτό. Το άγριο flex εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε το review, όπως είπα. Εδώ πέρα δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε δεξιά, θα γίνει πολύ τοποθέτηση προϊόντος. Α, και νέο RAV. Μπράβο, δεν το δείξαμε. Νέο RAV είναι αυτό. Το οποίο έχει βελτιωθεί σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πολύ. Και πλέον 2.500 κυβικά υβριδικό. Α, υβριδικό είναι. Βγαίνει και υβριδικό, ναι, 2.500 κυβικά. Νομίζω βγαίνει και δίλητρο, αλλά με λίγα άλογα. Ναι, γύρω στα 180 νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αν είναι το υβριδικό, βγαίνει γύρω στα 225. Καλό είναι. Το έχει αρχίσει και πουλάει σχεδόν. Βέβαια, ακριβό. Δεν είναι, και... δεν είναι καθόλου φθηνό. Καθόλου φθηνό, το θυμάμαι. Αλλά εντάξει,
Είναι εργαλείο. Σε περιοχές καλά εξοπλισμένο Q3. Ναι, ναι, όντως. Q3 Sportback, πανέμορφο το καινούργιο, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά τα κοιτούσα λίγο ρε γαμώτο. Αυτά που πουλάνε με λίγα χιλιόμετρα κτλ. Είναι τα full βασικά, τα οποία δεν έχουν τίποτα. Δεν τίποτα έχουν ούτε φώτα, ούτε τίποτα δεν έχουν από εξοπλισμό. Και όταν κοιτάς τα καλά εξοπλισμένα, ναι, είναι μεγάλη, ναι, ναι, διαφορά. Άμα κοιτάξεις το εξοπλισμένο και μετά μπεις στο απλό, θα λες τι γίνεται τώρα εδώ. Ναι, σαν να άλλο σου λείπει κάτι. Άλλο αμάξι τα λες. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε κάμερα iPhone, γιατί μερικοί κράζατε από κάμερα Galaxy. Εντάξει, έχει πιο ωραία χρώματα, οκ. Okay. Συμφωνώ. Ειδικά το βράδυ, εντάξει, είναι πολύ καλύτερη κάμερα, να μην μιλάμε μαλλιές. Γιατί δεν είναι και καινούριο το άλλο, το Galaxy. Απλά δεν βολεύει στο καθημερινό μου κινητό, όπως καταλαβαίνετε, να έχω τρία βίντεο της μιας ώρας. Με τίποτα. Πρέπει να διαγράψει συνέχεια μετά. Πρέπει να διαγράψει συνέχεια, ναι, και δεν προλαβαίνω για να περάσω και γρήγορα στον υπολογιστή, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Του φεύγει και λίγο αυτό είναι μπροστά. Τώρα εδώ. Όπα. Να το, άμαγγε. Να το, άμαγγε. Το πήρε λίγο, να το. Αυτό έλεγα πριν στα παιδιά. Εντάξει, αμαξάρα ρε παιδιά, αλλά ναι. 40 ευρώ τη μέρα. Έτσι. Χαλαρά. Χαλαρά. Όχι έτσι. 40 ευρώ τη μέρα. Ωραίο για Κυριακές πλέον. Και με τις θέσεις βενζίνης. Ναι, τίποτα. Τώρα έχουν εκτοξευτεί ρε τελείως, δεν είναι. Να το i10, ε. Έχει και i10. Έχει υλικό ρε παιδιά, τώρα ακούσαμε. Τι γίνεται. i10 θα το πάρω. Πάρα πολύ κίνηση. Το πήρα, ωραία. Μαζί με το υλικό. Εδώ το λεωφορείο μας κάνει τεράστια χάρη. Το λεωφορείο Σκάνια. Μας έσωσε το λεωφορείο. Λοιπόν. Και θα περνάγαμε. Εδώ τι έχουμε, Peugeot. 508. 500 που λέμε. Το προηγούμενο, η τρεγούμενη γενιά. Το καινούργιο 508. Διαστημόπλαιο είναι κάποιος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Διαστημόπλαιο, νομίζω το έχω δει. Και αν δεν ξέρεις τι είναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Με την μπάρα που έχει φωτάκια. Οπ, ναι, ναι. Άμε γε, ρε. Τζίλι 45. Γενικά που μας έχεις φέρει. Είμαστε τώρα εδώ στους κλινικούς κόμμους της Ηλιούπολης. Είναι λες και έχουμε πάει, ξέρω εγώ, γλυφάδα. Τι φας. Ρε, τι έχουμε δει, πραγματικά. Πεντάρι καινούριο. Υπάρχει υλικό πάντως εδώ που έχουμε έρθει. Ναι, 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 ναι. Έχουμε δείξει το βίντεο, δηλαδή, πολύ πράγμα. GTI. Όχι. 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 Αν και δύο καινούργια. Αν και ένα έχει δύο, ναι. Δεν ξέρω εδώ. Πολύ υλικό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, που μας έφερες. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα, ξεκινήσαμε. Έχετε δει άμα και έχετε δει ποσικά. Πεντεάρα θα είναι αυτή. Επιστρέφουμε, ναι. Να πούμε και τίποτα για το αμάξι, γιατί όλο σας δείχνουμε άλλα αυτοκίνητα. Το έχουμε παραμελήσει και μας κάνει παράπονα. Ναι, όντως μας κάνει παράπονα. Εντάξει. Κλασικές επιλογές, κεντρικό κλείδωμα, τα αλάρμ, κλιματισμός, πίσω παρμπρίζ, θέρμανση του πίσω παρμπρίζ, ναι, μάλλον, ναι, για το ξετάπωμα, ανακύκλωση αέρα. Το βασικό σύστημα κλιματισμού. Ναι, ρυθμίσεις που να βγαίνει ο αέρας, ένταση αέρα, ζεστό κρύο, θερμοκρασία, ναι. USB, τι άλλο έχει, και αναπτήρα. Και αναπτήρα έχει, μια μικρή θέση εδώ πέρα. Τη κούλα, θέση για ποτηροθήκες μάλλον. Να πούμε ότι θέση ποτηροθήκες, το κλασικό τεστ το ελληνικό είναι ο φρέντο αν χωράει. Ναι, δεν, ναι, χωράει φρέντο. Ναι. Ούτε είναι, μπουκαλάκι. Είναι για το ποτηράκι. Τη βρίσκουν, ναι, εδώ πάνω. Ναι, είναι το ποτηράκι το άλλο που χωράει. Ναι, είναι για πιο μικρή κουπά. Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Γι' αυτό έχουμε δύο ποτηροθήκες πίσω. Το έχουμε γεμίσει εμείς βέβαια με πράγματα. Τις δείχνω. Το κλασικό σου δουλαπάκι. F320, είπα σου πήγαινε δρακάρι. Τι κάνει, έχει βάλει τη μούρη, αλλά. Έχει βγει στη μέση. Λοιπόν, F320 είδατε. Πατάει κιόλας. Είχα βρει στο car μία S320 πρέπει να ήταν. Η οποία, παιδιά, ήταν σε πολύ καλή τιμή και ήταν θωρακισμένη. Γιατί ήταν της Ολυμπιακής Επιτροπής, έλεγε από κάτω. Ήταν από τα μάξια που πουλάνε, ξέρεις, τίποτα, 40.000 χιλιόμετρα. Και τη δίνανε 6.000. Και λέω, τίποτα, το αυτοκίνητο ήταν πεντακάθαρο. Ο εξοπλισμός μόνο που έχει πάνω για την ασφάλιση τίποτα. Είναι... Όλα, ήταν S320, full extra ήταν βασικά, ναι, ουσιαστικά, και θωρακισμένο κιόλας. Τέλεια. Θα ήταν τρεις τόνους βέβαια τα μάξι. Θα ήταν τρεις τόνους όντως, αλλά πιλάμε το αυτοκίνητο θωρακικό, το κανονικό, έτσι. Έχει και καλύτερη σταθεροποίηση στο βίντεο το iPhone 6. Καμία σχέση με το Samsung, ναι. Γενικά η Apple
έχει βελτιώσει πολύ τις κάμερες πλέον. Σε φάση που δεν χρειάζεται καν να αγοράσεις GoPro ή κάτι τέτοιο για απλά βιντεάκια. Στο βίντεο πάντα ήταν νομίζω τα καλύτερες και αλλιώς. Στη φωτογραφία ήταν. Στη φωτογραφία εντάξει στερούσαν πολύ. Στη φωτογραφία στερούσαν πάρα πολύ. Στο βίντεο ναι εντάξει ήταν όντως καλύτερα. Εκτός από κάποια top 5 Google Pixel και κάτι τέτοια. Τα οποία σαν overall κινητό όμως δεν αξίζει. Να το 55άρι. Στο γνωστό σημείο που βλέπεις 55άρια και μηδύο και. Στον ναό. Στον ναό. Προσκυνάνε. Κοίτα χαμήλωμα το Fiesta. Φιέστερα. Εδώ, νάτο. Σε ρολ. Fiesta σε ρολ. Μαμά είναι θα σου πει αυτός. Δεν έχει τίποτα. Είναι όντως πολύ χαμηλωμένο. Εδώ απλά τι έχει συμβεί, εδώ πέρα τζάμια κάτω. Κάνα Nightbach, θα έχει πάλι τίποτα. BDS look ναι. Ζάντες. Ρέπλικα. Ναι. Το σποιλεράκι πάνω πίσω. Μαμά είναι. Παίζει. Παίζει. Μπορεί να είναι το ST-Line. ST-Line, ναι. Όντως. Αλλά σίγουρα είναι ρέπλικα η Ζάντες. Βενζίνη δεν έχει κατεβεί, δεν βλέπετε. Και δεν έχουμε και πολύ. Ναι. Θα βάλεις εδώ, έχει βενζίνη εδώ. Το περάσαμε το βενζινάδικο, είναι στην κάθοδο. Α, είναι προς τα κάτω εκεί. Ναι. Καλά, εντάξει. Δεν πρόκειται να μείνεις. Όχι, δεν μένουμε. Έχουμε ακόμα 100 χιλιόμετρα χαλαρά. Αυτό είναι. Καλά, εγώ με αυτή τη βενζίνη δεν πάω ούτε. Εγώ φεύγω από εδώ, από ζωγράφου. Πάω σπίτι και ξανάρχομαι και εκεί ακριβώς μια μικρή γραμμούλα. Πέφτει μια γραμμούλα μικρή σε μένα που είναι περίπου 8 ευρώ, κάπου 7 ευρώ, κάτι τέτοιο. Νομίζω κάπως έτσι το υπολογίζω. Βίντεο οδήγηση βλέπετε εδώ σε πιο ανοιχτό δρόμο, έτσι. Και τα φρένα. Τι είναι τα φρένα. Τα μπούρα πίσω. Πίσω τα μπούρα. Σμούθ όμως, πολύ ωραίο, ομαλό. Στα καινούργια το έχουν υιοθετήσει έτσι με τα μπούρα πλέον. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ομαλό, πολύ όμως. Δεν μου αρέσει. Δεν τρίζουνε. Βασικά το κάνουν νομίζω γι' αυτό, να μην τρίζουνε. Μπορεί. Λοιπόν, βλέπετε, ανεβαίνει το υλικό. Ανεβαίνει το υλικό, θέλω να ανεβαίνουν και οι εγγραφές και τα like. Για πρόσεξε δεξιά. Κοίτα υλικό το. Κοίτα το iPhone εδώ, ρε, κάμερα. Εντάξει. Άλλη φάση. Οπ. Γέμισε βενζίνη και τώρα πάει να την κάψει. Κανονικά. Φτάσει μέχρι. Εκκλησίας. Θα φτάσει μέχρι χολαργό, έτσι πως το πάει. Είδες που μπήκε, Σφίνα. Έχω μια χελώνα στον δρόμο. Τι, χελώνα, όχι, ρε μάλλον. Πήγαινε να μπεις στον δρόμο. Κρίμα το ζωάκι, έκανα το. Δεν μπορώ να βλέπω σκοτωμένα ζωάκια στον δρόμο καθόλου. Πήγαινε να περάσει τώρα τον δρόμο. Είδατε και μη δύο είδατε και πορσικό είδατε και 45άρι. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, σε ποιο κανάλι τα βλέπετε αυτά. SL το 55. Και 55άρι. SL, τι άλλο θέλετε να δείτε, πραγματικά πείτε μας. Δεν ξέρω. Επόμενο βήμα είναι να τα οδηγήσουμε κιόλας. Έχω πει ότι με τον νέο χρόνο, καταρχάς με τον νέο χρόνο θα δείτε κάποια σειρά ένα, δεν λέμε πια, έτσι. Όσο αυτοκίνητο την κατάσταση μέχρι να βγει από το φανοπείο το δικό μου. Θα δείτε BMW i4 που είναι ηλεκτρική 4 την οποία την έχει παραγγείλει φίλος. Το οποίο θα είναι, μπορεί και να μην έχει ανέβει άλλο ελληνικό review, γιατί θα είναι από τις πρώτες που θα έρθουν στην Ελλάδα αυτή, οπότε θα τη δείτε. i4, οπότε εγγραφή όλοι τώρα. Και προσπαθώ να κανονίσω και ένα 46R με 3. Αυτά έχουμε στο μενού από BMW. Μετά θα δείτε μάλλον και καινούργιο 208. Ένα Yaris και ένα Qashqai θα δείτε. Και αυτά έχουν μπει στο παιχνίδι. Αμέ. Τι άλλο να δείξουμε. Όπα, το είδες πώς έγινε το δουλειά. Δεν είναι πολύ αλλιώς. Μία Mercedes μπορεί να δείξω σε 180 παλιά. Έτσι το, για να ανεβάζουμε και καμία Mercedes από εκεί που, γιατί κάποιοι θέλετε. Αυτό το Yaris πρέπει να βρω σε ιδρυτικό. Αυτό μπροστά. Να το δώσω βιβλικό να το δείξουμε και το καινούργιο Yaris εννοείται, αλλά το Polo θα το δείξω, οπότε έχουμε στο μενού διάφορα αυτοκίνητα που θα γίνουν έτσι σύντομα και έχει πει και ο Γιάννης ότι μπορεί να πάρει κάποιο αυτοκίνητο να δείξουμε και θα δείξουμε και το Corsa του Γιάννη, οπότε έχει λίστα. Έχουμε πολύ και κανένα Swift μπορεί να δείτε. Αχ, είναι κλειστές πύλες.
Αυτό που έχουν φτιάξει πολύ οι Γάλλοι, το δείξω κι εγώ, είναι πιο παλιά όταν έμπαινα σε γαλλικό, αυτά παίζανε στη μέση στην κονσόλα. Δεν τρέμει καθόλου. Τώρα δεν κουνάει. Είναι βράχο. Ναι, ναι, αυτό. Εγώ πάντα το κάνω σε αμάξι αυτό. Εδώ πάω και, εδώ πάω και πειράζω τα πλαστικά. Ναι, πάω και πειράζω τα πλαστικά. Εντάξει, μαλακό, ναι. Α, και αυτό δεν είναι το πέτρα-πέτρα. Το κάτω. Τι είναι και, πάντα, και πάντα τσεκάρω τα, το πώς είναι η αίσθηση. Ναι. Εντάξει. Σκληροπλαστικό είναι, έτσι. Αλλά δεν είναι... Με καλή πλευρική στήριξη το κάθισμα. Ναι, το κάθισμα είναι πάρα έτσι. Πολύ άνετο. Έχει το πλάι. Θα δείξω από εδώ. Το βλέπετε. Ναι, και εδώ. Και εδώ. Και είναι και άνετο, είναι μαλακό το κάθισμα. Πίσω καθίσματα άνετα. Και πίσω άνετα, ναι. Βλέπετε. Και επειδή έχει και το ωραίο, σου δίνει το extra έτσι, headroom, πώς να το πω πάνω. Extra χώρο για το κεφάλι. Σας είπα ότι ακόμα και εγώ ήμουν άνετα πίσω. Που είμαι σχεδόν 1,90 ας πούμε, οπότε ήμουν κομπλέ. Κρεμαστρούλες. Καθρεφτάκι εννοείται εδώ, έτσι. Ωραία, κλείνουμε τα καθρεφτάκια. Θα σας σκεφτώ. Heel assist έχει. Τι να έχει. Heel assist. Στην εκκίνηση σου βοηθάει. Ναι, σου κόλλεις προφέρεις λίγο. Για λίγο. Α, και έκρατε τα φρένα. Όταν είμαστε σταματημένοι και σε κάθε κίνηση δίνει ανεβάζει τροφές. Εδώ, σωστό. Ναι, σαν οδηγασί. Το βλέπεις, ας πούμε. Ακραίο, εντάξει. Εντάξει, πολύ ωραίο βίντεο πιστεύω αυτό. Θέλω να δείχνουμε και περισσότερα αμάξια πόλης, γιατί εντάξει, τώρα δείχνουμε το δικό μου, δείχνουμε το Q5, okay. Δεν βολεύουν για την πόλη αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα εδώ μιλάμε για ξεκάθαρα αυτοκίνητο πόλη. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτοκίνητο πόλη. Αυτοκίνητο που. Ναι. Τρομερές επιδόσεις. Ούτε για επιδόσεις πάμε εδώ, ούτε για, έτσι, για την κάλα μας, ας πούμε. Εδώ πάμε για αυτοκίνητο πόλη, πρακτικό, έτσι, να σε εξυπηρετεί, να κάνει δουλειά σωστά, έτσι με ασφάλεια. Σε διευκολύνει με στην πόλη. Σε διευκολύνει, ναι, να είναι εύκολο στο παρκάρισμα. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω πίσω εκεί πέρα, ας πούμε, δεν βλέπω τίποτα εγώ να παρκάρω. Τίποτα. Γιατί είναι και χαμηλό και κάνει έτσι, ας πούμε, η οροφή και μου το κλείνει όλη την πίσω τη γωνία από εκεί. Δεν βλέπω τίποτα στη γωνία πίσω. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Και είπαμε για την ανάρτηση είναι ωραία. Είναι όσο σφιχτή πρέπει, χωρίς να βαράει. Έτσι. Λακκούβες περνάει πολύ άνετα. Εγώ θα κοπάνα, ας πούμε, εκεί πέρα το σκάψιμο κάτω. Γενικά το αυτοκίνητο ζητάει υψηλό στροφάρισμα. Ναι, ναι. Όλα τα ατμοσφαιρικά, νομίζω. Έχω παίξει τρελό πλάνο. Και βλέπετε, πολύ σχορός για τα γόνατα, χωρίς να έχω στριμώξει πίσω το Μιχάλη. Είμαι πολύ άνετα. Έτσι. Βασικό. Γενικά το αυτοκίνητο για το μέγεθός του έχει αρκετούς χώρους. Και στις πόρτες και στις πίσω πόρτες έχουμε αντίστοιχες θέσεις για μπουκαλάκια με νερό, για πράγματα. Ναι, τα δείξαμε νομίζω πριν από εδώ. Και το ίδιο και από τη μεριά του οδηγού. Α, το κυβότι πώς είναι σαν αίσθηση. Μαλακό είναι αρκετά μεγάλη διαδρομή του βέβαια. Εντάξει, ναι, οκ.
Και είναι σαν το γιώτα, ας πούμε, σαν αίσθηση. Όχι. Δεν είναι τόσο smooth. Δεν είναι τόσο smooth. Γιατί το αντίστοιχο από... γιάρι στο καινούργιο, ναι, έχει πολύ μικρή διαδρομή, αλλά μπαίνουν πάρα πολύ... Με τρελαίνει εμένα, η αίσθηση στο κεφόδι του γιώτα μπαίνει έτσι, έτσι, κοιτά, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ μαλακό, σαν φούτυρο. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καμιά φορά, κάνει μερικά κολληματάκια, είναι λίγο σκληρό. Άμα θεωρείς αυτό σκληρό, μπες μια φορά, άμα φέρω το 46 ποτέ, δεν μπαίνει όπισθεν. Νομίζω ότι θα το σπάσω, ρε. Την πρώτη φορά πήγα να το οδηγήσω. Κάνει κολλήματα, δηλαδή. Ναι, κατάλαβα τι λες. Βγαίνει πλήρως ταχύτητα καμιά φορά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Καλά, παίζει πλάξο. Έχω κάποια στιγμή να το αλλάξει μια βαλβολίνη, να του βάλει και, μια... και ένα πρόσθετο μέσα στη βαλβολίνη. Ωπ, να το. Vintage. Mitsubishi. Ποιο. Ωχ. Λάντσια είναι. Λάντσια είναι, φίλε. Καιρό έχω να δει τι πράγμα. Τέτοιο κόλπο. Ρε, τι κάμερα έχει αυτό το κινητό. Μαζεράτι. Μαζεράτι. Για Λάντσια μου έκανε εμένα, αλήθεια σου. Μαζεράτι ήταν, ναι. Είχε σήμα Μαζεράτι. Θα είναι καμία κουάτρο... πώς λέγεται. Κουατροπόρτε. Σαν εντάξει, και έχουμε και... αστερά μας. Το Τζούλια δεν μπορώ να το βγάλω από εκεί που είναι. Ναι. Και έχουμε και ψινού 30 όμως. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω κάπου εδώ θα το λήξουμε το... θα το λήξουμε το review, την παρουσίαση, έτσι, ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι ερωτήσεις έχετε θα απαντήσει και ο Γιώργος και εγώ στα σχόλια από κάτω. Θα βάσουμε. Έτσι, καλό ρίσκο στο Γιώργο, να το χαρεί. Να είστε καλά. Έτσι, και ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Περιμένουμε το επόμενο. Ναι, έρχεται επόμενο. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας.